και το δικό μου 4. Δεν έχει ακόμα. Δεν έχω μπαταρία. Περίμενε, τώρα να πάει μετά μπαταρία. Λοιπόν, και πετάει και λέει, είδες. Είδες, ο τυχός ο Θεός. Σήμερα του κλέφω την μπαταρία. Θα πάω μέσα Βρασίλη. Καλησπέρα σας. Πάει λόγω. Πάει λόγω. Με καλώς. 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 Σας. Καλώς. Καλώς. Όχι, δεν λέω ότι είναι καλή γυναίκα. Απλά δεν μπορώ να σου πω ότι. Ναι, θέλω να τα πω στα επίκαιρα. Τώρα το βλέπω από τα τζάμια και τα χέρια τη σκοτώνει. Τι κάνει. Ρε παιδί μου, πώ θα σου πω τώρα. Δεν δείχνω, τη λαβάσαι με δείχνω. Τι αυτό γιατί μέσα μπαίνει τώρα, δεν βγαίνει έξω. Α, αυτή είναι η αποκρίση του. Είναι απρόκοπη. Μόνοι από τον Ωραία, αν βρεις από την είναι απρόκοπη. Από την κατασόπη. Μα πεθαίνουν οι γονείς και σκέπτονται πώς θα πάμε στην εκκλησία. Γιατί και εδώ έχει κάνει και κάποιες εξετάσεις. Απρόκοπη μπορεί να είναι. Θα βρεις τους λόγους. Πέρα από την παλιά πέντε. Πέρα με την ξέση. Αυτά που λες όμως τα πούτε. Όλα, τι δεν μπορούν. Το βράδυ, τα ακούεις το βράδυ. Να τα ακούς να φύγει. Σε μισή φορά. Σε μισή φορά. Να με σκοτώσει. Δεν ήξερα. Μόνο, δεν ξέρετε ότι αυτή η άνθρωση εκεί είναι προδότης. Ναι, αλλά το ξέρετε έτσι. Ποιο ξέρει τι ήταν. Άσε, καλά κάνει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Την αλήθεια λέει. Αλλά ποιο λέει την αλήθεια. Τι το πνεύμα της αληθείας, αφού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν, καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχάς ημών. Αμήν. Θα καθίσουμε. Τι άλλο. Κάτι καλό. Κάτσε κάτω. Πρέπει, μια και συγκεντρωνόμαστε εδώ και έχουμε πολύτιμο όνομα, ένα κοινό όνομα όλοι μας. Όχι μόνο εμείς, αλλά και άλλοι που έχουν βαπτιστεί, κοινό όνομα, χριστιανοί. Πρέπει να γνωρίσουμε πόση αξία έχει το όνομα αυτό. Και θα το γνωρίσουμε από εκείνους, μάλλον από τη ζωή εκείνων που έζησαν και χάριν του ονόματος έδωσαν και το αίμα τους. Έδωσαν και το αίμα τους. Σήμερα θα αφιερώσουμε αυτό το λίγο χρόνο σε ένα πολύ μεγάλο αποστολικό πρόσωπο που γιορτάζει μεθαύριο. Γιορτάζει μεθαύριο. Και ακούει στο όνομα Άγιος Πολύκαρπος Επίσκοπος Σμύρνης. Επαναλαμβάνω, Άγιος Πολύκαρπος Επίσκοπος Σμύρνης. Μία σύντομη κατά το δυνατόν έκθεση
της προσωπικής του και πολύ σύντομη οικογενειακή ζωή του και όλης της ζωής τους. Γεννήθηκε ο Άγιος Πολύκαρπος στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας. Από γονείς ευσεβέστατους. Από γονείς ευσεβέστατους. Χριστιανούς. Σε μία περίοδο που στην περιοχή της Ασίας όπου βρίσκεται και βρισκόταν η Σμύρνη σχεδόν σε όλη απλωνόταν βαριά, μαύρη και απέσια η ειδωλολατρία. Με την στήριξη από τις πλευράς των αρχόντων στην ειδωλολατρία. Οι γονείς του, όπως είπαμε, οι ευσεβείς εκείνοι άνθρωποι έγιναν γνωστοί για το πιστεύω τους στον Μαρκίωνα που εξουσίαζε τη Σμύρνη. Τους προσκάλεσε και απέτησε από αυτούς, από τον πατέρα του Παγκράτιο και τη μητέρα τη Θεοδώρα του Αγίου Πολυκάρπου, απέτησε να αρνηθούν τον Χριστό και να θυσιάσουν στα είδωλα. Θυσιάστε στα είδωλα και θα τύχετε και καλή συμπεριφορά και τιμές από την εξουσία. Αρνήθηκαν την πρόταση του εξουσιαστή και δέχτηκαν το μαρτύριο. Τους χτύπησαν, λέγει ο Άγιος Νικόδημος που περιγράφει τη βιογραφία τους, τους χτύπησαν με δύναμη στη γη, τους μαστίγωσαν και τους πληγωμένους και αιμόφυρτους τους πέταξαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη φυλακή, ανεπιμέλητους, λέει ο Άγιος Νικόδημος, δηλαδή χωρίς καμία απολύτως φροντίδα, ούτε για φαγητό, ούτε για τίποτα, από τα αναγκαία για να ζήσει ο άνθρωπος. Εκεί στη φυλακή γέννησε τον Άγιο Πολύκαρπο η μητέρα του μέσα, μέσα στη φυλακή. Και ο Θεός που γνωρίζει τις δικές μας και όλου του κόσμου τις προθέσεις, σκέψεις και οτιδήποτε άλλο, τα έχει γνωστά ο Θεός. Ανοιχτά χαρτιά έχει ο Θεός. Λοιπόν, επειδή ο εξουσιαστής επρόκειτο το βρέφος που γεννήθηκε να το πάρει και να το μεγαλώσει σύμφωνα με τα ειδωλολατρικά χνότα και έθιμα, στέλνει άγγελο Κυρίου στέλνει, παίρνει το παιδί και το μεταφέρει σε μία ευσεβέστατη γυναίκα, Χήρα, για να το μεγαλώσει σύμφωνα με τη χριστιανική νοοτροπία και διδασκαλία, σύμφωνα με τις χριστιανικές αλήθειες. Επαναλαμβάνω, άγγελος Κυρίου το πήρε το βρέφος από τη φυλακή και το μετέφερε στη Χήρα.
οι γονείς του παιδιού οδηγούνται για δεύτερη φορά στον ανακριτή με βεβαρημένο περισσότερο το μητρό τους. Γιατί το παιδί που γέννησαν δεν είχαν λόγο να αναφέρουν που βρίσκεται, ούτε και οι ίδιοι ήξεραν. Αλλά και αν ήξεραν, δεν θα το έλεγαν. Σκέφτηκε η εξουσία τους γονείς να τους οδηγήσει στο θάνατο, αφού ομολογούσαν Χριστό και θάνατο. Πράγματι, οδηγούνται έξω, λέγει, στο κάμπο, σε ένα βουνό επάνω, για να μην το βρουν, λέει, οι χριστιανοί. Στη συνέχεια τα σώματά τους και αποδώσουν τιμές ως Άγια Λείψανα. Τους σκότωσαν και τους άφησαν σε βουνό επάνω. Βέβαια, οι χριστιανοί με τη Θεία δύναμη ήβραν ό,τι ήβραν και τα ετοίμησαν όπως έπρεπε τα Άγια Λείψανα. Να έρθουμε τώρα στο βρέφος τον Άγιο Πολύκαρπο, ο οποίος έγινε παιδί, ήρθε σε ηλικία για να μάθει γράμματα και φρόντισε η χείρα εκείνη η γυναίκα να του μάθει όσα δίδασκαν τότε στα σχολεία. Εκείνο όμως έκανε επιλογή από μικρό παιδί στις γνώσεις του. Έμαθε, λέγει, τις ακολουθίες της Εκκλησίας απ' έξω. Σαν παιδί. Και δεν είχε, λέει, παιχνίδια παιδικά για να παίζει, αλλά τον ικανοποιούσαν τον Άγιο Πολύκαρπο οι συναναστροφές με συνετούς χριστιανούς ή ηλικιωμένους. Είχε νουν, παρότι το παιδί συνετού άνδρα, γέροντα. Γι' αυτό λέει η Αγία Γραφή σε εορτές Αγίων Μεγάλων ότι την ηλικία τα γυρατιά ή την συμμαζεμένη, τη σοβαρή ηλικία που εκπέμπει σεβασμό δεν τη φανερώνουν τα λευκά μαλλιά. Ου πολιά, όχι λέει άσπρα μαλλιά, αλλά σύνεση το μυαλό που διαθέτει. Και ας είναι παιδί. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος διέθετε μυαλό, σοβαρό και χριστιανικό. Συνετό μυαλό. Η γυναίκα λησμόνης, θα σας πω, που το είχε και το ανέθρεψε χριστιανικά το βρέφος και μετά που έγινε παιδί, του έδωσε το όνομα του πατέρα. Παγκράτιος. Αυτό ήταν το όνομά του το βαπτιστικό. Τον φώναζαν Παγκράτιο. Ήταν πλούσια πολύ η χείρα εκείνη. Και γέμισε τις αποθήκες της με υλικά αγαθά. Ο Άγιος όμως, που είχε ένα μεγάλο χάρισμα που δεν το έχω εγώ, τα σκόρπιζε, άνοιγε τις αποθήκες και τα μοίραζε. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος, που περιγράφει τόσο όμορφα το βίο του, ότι πήγε, λέει, η χείρα γυναίκα και ήβρε εύκαιρες
τις αποθήκες άδειες. Ούτε από λάδι, ούτε από στάρι, ούτε από οτιδήποτε άλλο καρπό που τις γέμιζε εκείνη. Και του έριξε μία ματιά άγρια λοξή, θα λέγαμε εμείς. «Έλα, κυρία», της είπε, «να δεις τις αποθήκες». Και αυτή βέβαια μόλις είχε γυρίσει που τις είχε δει άδειες αποθήκες. Εντελώς άδειες. Η ψυχομάνα του, δεν πήγε να δει, έφυγε. Εκείνος όμως πήγε στις αποθήκες μέσα, γονάτισε κάτω, ύψωσε τα χέρια ψηλά στον ουρανό και οι αποθήκες αποκαταστάθηκαν στο γέμισμα, ξαναγέμισαν από το χέρι του Θεού και από την αγιοσύνη του Αγίου Παγκρατίου ή μετέπειτα Πολυκάρπου. «Έλα, κυρία, να δεις τι έκανε η χάρη του Θεού», ξαναλέει δεύτερη φορά. Και η κυρία πήγε και της είδε γεμάτες αποθήκες. «Δώσε παιδί μου, δώσε παιδί μου, δώσε παιδί μου». Ήταν η απάντηση της παραμάνας του. «Να δώσεις παιδί μου, γιατί όλα στα χέρια του Θεού τα γεμίζει ο Θεός όλα. Δικά του είναι ό,τι έχουμε και εκείνα που πρόκειται να βρούμε ψηλά στον ουρανό επάνω». Από τότε που είδε η χείρα να σκορπίζει και να έρχονται, του αλλάζει το όνομα, αφού είχε καρπούς χριστιανικούς, Πολύκαρπο τον βάζει, μόνη της. Δεν είναι βαφτιστικό το όνομα Άγιος Πολύκαρπος, βαφτιστικό είναι Άγιος Παγκράτιος. Έκτοτε λοιπόν ο Άγιος ονομάζεται Παγκράτιος. Είναι Πολύκαρπος, συγχωρέστε, Άγιος Πολύκαρπος. Άκουσε όταν έγινε 20 χρονών και κάτι, 25 λέει, άκουσε ότι εκεί στην Σμύρνη βρισκόταν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, μαθητής του Χριστού, εκείνος που ακούμπησε στο μυστικό δείπνο, στο στήθος του Χριστού, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, ο Ιωάννης. Μαζί είχε και το μαθητή του ο Ιωάννης τον Πρόχωρο και ένα ακόμα ονόματι Βουκόλο και ένα ακόμα τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο. Και εκείνος είναι Αποστολικός Πατέρας, ο Άγιος Ιγνάτιος, και ο Βουκόλος είναι Αποστολικός Πατέρας. Αυτή ήταν μια παρέα που άκουγαν στο όνομα του Ιησού Χριστού, δοσμένοι εντελώς στα χέρια του Χριστού. Δοσμένοι εντελώς στα χέρια του Χριστού η παρέα αυτή. Όταν έμαθε ο Άγιος Πολύκαρπος ότι εκεί βρίσκεται αυτή η παρέα, λέγει στην παραμάνα του: «Δώσε μου την ευχή σου να πάω μαζί με αυτή την ευλογημένη παρέα και να το έχουμε υπόψη μας ότι ένα λείπει από εμάς τους χριστιανούς, η λαχτάρα στο να συνευρισκόμαστε και να μελετάμε και να συζητάμε το Λόγο και το Νόμο του Θεού. Μας λείπει αυτή η λαχτάρα που την έδειγνε και ο Άγιος από την νεανική του και από την βρεφική ακόμα ηλικία. Δώσε μου, Θεία Μητέρα, την ευχή να πάω σε αυτή την παρέα». Και η μάνα, η παραμάνα, του έδωσε τις ευχές και πήγε
και συναναστράφηκε με τον Άγιο Απόστολο Ιωάννη, τον Άγιο Ιγνάτιο Θεοφόρο, τον Άγιο Βουκόλο και τον Άγιο Πρόχωρο. Όλοι αυτοί ήσαν Απόστολοι. Και λέγει ο βιογράφος ότι πήγαιναν από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό, από τόπο σε τόπο, με πόνους, με κινδύνους, με περιπέτειες, αφού δεν είχε ακουστεί ο Χριστός στα μέρη εκείνα, για να κηρύξουν το όνομα του Ιησού Χριστού. Ο εξουσιαστής όμως, ο αυτοκράτορας πια, ορίζει ή διατάζει να εξοριστεί ο Ιωάννης, ο Απόστολος, στη Πάτμο, στο νησί της Πάτμου, της Αποκαλύψεως. Αυτό γίνεται γύρω στο 100 ή και λίγο μετά Χριστό. 98. Γύρω στο 100. Εξορίστηκε λοιπόν στη Πάτμο και άφησε την καταστάτη ο Άγιος Ιωάννης, τον Άγιο Βουκόλο, μαθητή του Αγίου Ιωάννη, επίσκοπος Μύργης Βουκόλος. Ο ίδιος λοιπόν μαζί με τον Πρόχωρο, μαθητή του Αγίου Ιωάννη, μεταφέρονται εξορισμένοι στην Πάτμο. Ο Βουκόλος, ο επίσκοπος τώρα, ο καινούριος της Σμύρνης, είδε την αγιοσύνη του Αγίου Πολυκάρπου και τις ικανότητες που είχε, τις τεράστιες, θειοπνεύματι και δική του πρόθεση, και τον καλεί και τον χειροτονεί ιερέα. Τον χειροτόνησε ιερέα. Αλλά όχι μόνο ιερέα, αλλά του δίνει και αξίωμα, λέει, το αξίωμα του ορφανοτρόφου, που σημαίνει πιο απλά ότι είχε τη φροντίδα και τα ορφανά. Βλέπετε μια σύγκριση της τότε εκκλησίας με την τώρα εκκλησία. Θα πούμε όταν τελειώσουμε την όλη πορεία της βιογραφίας του Αγίου λίγα πάνω σε αυτά τα πράγματα. Τότε βέβαια μαρτυρούσα και με ένα ορφανά και αμέσως η εκκλησία έχει τη φροντίδα. Έδωσε λοιπόν το αξίωμα του ορφανοτρόφου στον Άγιο Πολύκαρπο. Όμως ο Θεός δίνει μήνυμα στον Άγιο Βουκόλο, τον επίσκοπο της Σμύρνης και διάδοχο του Αγίου Ιωάννου στην έδρα αυτή, στη Μητρόπολη, ότι θα έρθεις κοντά μου, ψηλά στον ουρανό. Ο Άγιος Βουκόλος με τη σειρά του καλεί τον Άγιο Πολύκαρπο της Σμύρνης και παράλληλα κάλεσε και όλους τους ιερείς της περιοχής και το λαό τους χριστιανούς και τους προτείνει ως επίσκοπο στη θέση τους τον Άγιο Πολύκαρπο. Εγώ, λέει, τον ψηφίζω ως άξιο διάδοχό μου. Έρχεται στη μνήμη μου κάτι λίγο πριν από αυτό, ότι όταν ήθελε η θέση να τον κάνει ιερέα, αρνήθηκε ο Άγιος Πολύκαρπος με την δικαιολογία ότι δεν είναι άξιος. Δεν είμαι άξιος. Και αρνήθηκε. Όμως, αφού η Θεία Χάρις τον εξέλεξε, δέχθηκε και την ιεροσύνη, αλλά και την ψήφο κλήρου και λαού, την ψήφο σε ανάδειξη του Αγίου Πολυκάρπου
σε επίσκοπο, σημερινή ονομασία, δεσπότη. Σε δεσπότη. Τον έκανε λοιπόν ο κλήρος και ο λαός της Σμύρνης και η Θεία Χάρης επίσκοπο. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το εξής. Σκεφτείτε, μιλάμε για τη θέση του σαν επίσκοπος, σκεφτείτε ότι εκυβέρνησε την εκκλησία μας με γενεοψυχία και με τόση ακρίβεια όσοι θέλει ο Χριστός. Γιατί αυτό που εκείνος, ο Χριστός, όρισε να αποτελεί μέγιστο όρο και κανόνα του επισκοπικού αξιώματος, τούτο αυτός το παρουσίασε με έργα. Τι ζητάει ο Χριστός, τι θέτει σαν κανόνα για τον επίσκοπο που αναλαμβάνει μια επισκοπή? Αυτό που ζητάει ο Χριστός το έδειξε με τα έργα του. Και ποιο είναι αυτό, να το ακούσουμε. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησε υπέρ των προβάτων. Ο τσοπάνης ο καλός θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατά του. Είχε κανόνα πια στη ζωή ότι επίσκοπος σημαίνει το κεφάλι στην κρεμάλα. Αυτό είχε σαν κανόνα στη ζωή του. Και αυτό έπραξε. Και κάτι ακόμα. Η συναναστροφή με τον Άγιο Ιωάννη, τον θεολόγο, τον Απόστολο του Χριστού, με τον Άγιο Βουκόλο, με τον Άγιο Ιγνάτιο, με τον Πρόχωρο μαζί, τον Άγιο Πρόχωρο, δείχνει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τι άνδρας ήταν ο Άγιος Επίσκοπος Σμύρνης Πολύκαρπος. Δείχνει το μέγεθος και την αξία του άνδρα εκείνου που ανέλαβε τα ενία της Επισκοπής της Σμύρνης. Να τα ακούσουμε. Συναναστράφηκε με τους Αποστόλους γνήσια και απόλαυσε, προσέξτε πώς ακούνε οι Άγιοι το Λόγο του Θεού, τη δασκαλία του Κυρίου. Λένε απόλαυσε, όχι άκουσε, έζησε βιωματικά, απόλαυσε το Ευαγγέλιο και τη δασκαλία του Κυρίου πέρα για πέρα. Ποιος λοιπόν πρέπει να είναι αυτός που συνέζησε με εκείνους και συναναστράφηκε μαζί τους και γνώρισε τα γνωστά και τα απόρριτα και τους φάνηκε ότι είναι άξιος τόσο μεγάλου αξιώματος? Όλοι αυτοί με τους οποίους συναστραφότανε, όλοι οι Απόστολοι ήταν. Ποια αξία πρέπει να έχει ο Άγιος Πολύκαρπος ώστε να το καλέσουν, επιλέξουν να διαδεχθεί στη θέση αποστολική? Μεγάλη η αξία του άνδρα εφόσον πρόκειται για εκλογή από Αποστόλους. Πρόκειται για εκλογή από Αποστόλους. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα. Το γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος πολύ καθαρά. Όταν γράφει στον Τιμόθεο, τον Απόστολο, του λέει «Πρόσεχε, μη βάζεις τα χέρια σου στο κεφάλι εύκολα για να χειροτονείς έναν ιερέα, πολύ περισσότερο δε και επίσκοπο. Χείρας, χέρια, ταχαίως,
γρήγορα, μηδενή επιτίθη, σε κανένα μη βάζεις, μηδενή. Μηδεκινώνει αμαρτία σαν ο τρίων. Λέει, γιατί αν βάζεις τα χέρια σου επάνω και χειροτονείς τον άλλον, παίρνεις τα αμαρτήματα του εσύ επάνω σου, κοινωνείς τα δικά τα αμαρτήματα. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όχι εγώ. Μπα, αμαρτήματα λουνού, τι δουλειά έχουν σε μένα, ναι. Άμα δώσει, λέει, ένα μαχαίρι σε ένα τρελό και σκοτώσει, τον τρελό θα πιάσουν ή εσένα θα πιάσουν. Πού είναι στο μαχαίρι. Το ίδιο κάνεις και εσύ που βάζεις τα χέρια σου σε έναν ανάξιο που δεν του ταιριάζει καθόλου να έχει το αξίωμα εκείνο σε μια εκκλησία που θέλει Αγίους. Σε μια εκκλησία που θέλει Αγίους. Ζούμε σε αποστολική εποχή που γίνεται, περνάνε από κρυσάρα όπως λέμε εμείς, φαίνεται και από το Θεό και τους ανθρώπους η αγιοσύνη τους και χειροτονούνται. Υποδεικνύονται από το Πνεύμα το Άγιο. Άνδρας πλήρης πίστεως και Πνεύματος Αγίου. Και ο Διάκονος Στέφανος και όλη τη σειρά της εποχής των Αγίων Αποστόλων. Να μιλήσουμε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, για τη διδασκαλία των Αποστόλων που την παρουσίασε ο Άγιος Πολύκαρπος στην πράξη. Ένα αυτό. Για την περιφρόνηση της παρούσης ζωής, στο ότι δεν υπολόγιζε τη ζωή την παρούσα. Όταν λέμε δεν υπολόγιζε, σαν αξία της έδινε το νόημα. Αλλά μπροστά στον Κύριο η ζωή θυσιάζεται. Περιφρονείται. Μπροστά στον Κύριο. Να μιλήσουμε γι' αυτό, λέει, ότι περιφρόνησε τη ζωή, την παρούσα, χάρη στην αξία τη μεγάλη του Θεού μας και Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ή να μιλήσουμε για την τελειότητα της αρετής του, με την οποία εξοικονόμησε την προστασία της Εκκλησίας. Είχε τόσα πολλά χαρίσματα ο Άγιος, τα οποία καλλιέργησε προσωπικά, με πόνο και κόπο και θυσία μιας ολόκληρης ζωής. Και στη συνέχεια λέει ο Άγιος Γιάννης για αυτούς τους πατέρες, σαν τον Άγιο Πολύκαρπο, ποιον να υμνήσουμε προηγουμένως, τον μάρτυρα, γιατί μιλάμε βέβαια για μάρτυρα, μαρτύρησε ο Άγιος Πολύκαρπος, θα το δούμε στη συνέχεια, ή τον επίσκοπο ή τον Απόστολο, γιατί η χάρη του Αγίου Πνεύματος του έπλεξε τριπλό στεφάνι. Και μάρτυρα τον έκανε, και Απόστολο και διδάσκαλο. Πήρε λοιπόν το επισκοπικό αξίωμα και λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος από τα ίδια τα χέρια των Αγίων Αποστόλων. Από τα ίδια τα χέρια. Αυτό μαρτυρεί. Μαρτυρεί. Πόση αξία είχε. Ώστε να του κάνουν επιλογή οι Άγιοι Απόστολοι σαν επίσκοπο Σμύρνης. Και γιατί όχι Θεία Χάρης. Και γιατί όχι Θεία Χάρης. Άρα πρόκειται για ιερά και άγια κεφαλή την οποία χειροτόνησαν οι Απόστολοι τον Άγιο Πολύκαρπο Σμύρνης. Ξέρετε κάτι, να δείτε τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνονταν επιλογή ενός ή πρεσβυτέρου, ιερέα δηλαδή, ή επισκόπου. Για να καταλάβουμε, οι Άγιοι Απόστολοι πώς έκαναν την επιλογή. Έλα εδώ, το έλα εδώ το λέγανε πότε, να το δούμε. Εδώ το λέει ξεκάθαρα ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι Απόστολοι γενικά. Γιατί όλοι οι Απόστολοι ήταν χορδές μιας λύρας. Οι χορδές αυτές έπαιζαν στο όνομα του Ιησού Χριστού.
Τελείωσε. Αρμονία Ιησού Χριστού. Κάθε ένας Απόστολος μια χορδή, αλλά όλες οι χορδές στη μία λίρα παίζανε, στη δασκαλία του Χριστού. Τι λέγει λοιπόν, πώς κάνετε την επιλογή. Λέγει, αυτός που πρόκειται να εκλεγεί και να χειροτονηθεί, πρέπει να είναι ανεπίληπτος, ακατηγόρητος δηλαδή, νυφάλιος, να είναι με μυαλό 100% προσεγμένο, να μην του περνάει ούτε τρίχα, ούτε μόριο κακού λογισμού. Νυφάλιος, σόφρονας, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός, όχι να μην πίνει κρασί και να μεθάει, μη πάρινον, επίκης, άμαχος, αφιλάργυρος, αφιλάργυρος. Αυτά τα γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο και του λέει, θα έχει αυτά τα γνωρίσματα, άμα δεν τα έχει, μην βάζεις τα χέρια επάνω και το χειροτονήσεις. Μην βάζεις τα χέρια και το χειροτονήσεις. Πέρα από οποιοδήποτε άλλο που δεν έχει τα γνωρίσματα. Ο Άγιος Επίσκοπος, ο Άγιος Πολύκαρπος λοιπόν διέθετε όλα εκείνα που χρειάζονταν και σημειώνει στη βιογραφία του ο Άγιος Νικόδημος, δίδασκε τους πιστούς και να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα. Δεν έκανε διδασκαλία από το τραπέζι όπως το κάνω εγώ τώρα. Ζούμε σε μια μαρτυρική εποχή, παρακαλώ. Σε εποχή διωγμών που η διδασκαλία γινόταν με κίνδυνο αμέσου αποτομής της κεφαλής του διδασκάλου ή και αμέσου μαρτυρίου, όπως έγινε και με τον Άγιο Πολύκαρπο. Προστάτης των ορφανών, των χειρών, δυνάμωνε τους αδυνάτους, ενίσχυε εκείνους που ήταν ολιγόπιστοι. Ήτανε με πολλά χαρίσματα ώστε να συμπληρώνει όλα τα κενά που υπήρχαν μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Και τα επαναλαμβάνω, τα συμπλήρωνε με αποφασιστικότητα και με θυσία της ζωής του. Τα διέθετε εκείνα ο Άγιος Πολύκαρπος. Ακούστηκε στην περιοχή εκείνη που ήταν επίσκοπος ότι είναι ο πατέρας των δασκάλων, ακούστηκε στα αυτιά του άρχοντα, και ότι εκείνος είναι, θα λέγαμε τη λέξη εμείς, η μάνα που συγκέντρωνε όλους και τους σκέπαζε. Σαν πώς τα σκεπάζει η γλώσσα, πώς λέει και ο ψαλμωδός, ότι ως λέει, όπως ακριβώς λέει το πουλί κάτω, τα νεωνά του κάτω από τα φτερά του. Έτσι συγκέρωνε και έτσι του ζέστενε μέρα και νύχτα με τις φροντίδες του. Γιατί, να έχουμε υπόψη μας ότι ο ύπνος ήταν έως ελάχιστος. Έως ελάχιστος την περίοδο εκείνη. Γι' αυτό σκέφτηκε ότι αν σκοτώσω τον Πολύκαρπο, ο άρχοντας, θα διαλύσει εκκλησία. Αν σκοτώσω τον Πολύκαρπο, θα διαλύσει εκκλησία. Πώς λέγει το Ευαγγέλιο. Πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιθήσω τα πρόβατά μου. Θα σκοτώσω, λέει, το τσοπάνι και τα πρόβατα θα γίνουν ένα-ένα. Όμως δεν έγινε έτσι. Έτσι σκέφτηκε ο άρχοντας. Έτσι σκέφτηκαν οι Εβραίοι που σκότωσαν τον Χριστό. Λέει, να τον σκοτώσουμε, να ησυχάσουμε από αυτόν, να διαλύσει και η δική του
να διαλύσουν και οι δικοί του οπαδοί και οι Απόστολοι που υπήρχαν. Έτσι έγινε και εδώ. Καλεί λοιπόν τον επίσκοπο της Μύρης, τον Πολύκαρπο, για να απολογηθεί στον άρχοντα. Και ο άρχοντας τον καλεί μπροστά στο βήμα και στο κόσμο μπροστά. Πριν φτάσω εκεί θέλω κάτι άλλο όμως να πω. Να μην βιάζομαι. Ο Κύριος το αποκάλυψε ότι πρόκειται να φύγει με μαρτυρικό τρόπο. Είδε όραμα. Το όραμα το βλέπεις όχι σε ύπνο, αλλά με ανοιχτά τα μάτια ζωντανός. Ότι καιγόταν το μαξιλάρι του, το προσκεφαλό του λέει. Και αντιλήφθηκε από τα χαρίσματα που δώσε ο Θεός ότι θα φύγει με θάνατο φωτιάς. Θα τον κάψουν. Επανέρχομαι λοιπόν, ο άρχοντας έστειλε και αναζήτησε τον Άγιο. Οι πιστοί χριστιανοί που αισθάνονταν ότι πρέπει να παραμείνει ακόμη κοντά τους για να τους ενισχύσει, τον παρεκάλεσαν να μην παραδοθεί, γιατί έβλεπαν ότι είχε μεγάλη επιθυμία και δίψα για μαρτύριο. Μεγάλη επιθυμία και δίψα για μαρτύριο. Είδε ότι πρέπει να παραμείνει λίγο ακόμη ο ίδιος. Οπότε δέχθηκε να το φυγαδέψουνε, να πάει σε μια άλλη πόλη κοντινή και εκεί να παραμείνει κρυμμένος. Πράγμα που έγινε. Ψάχνοντας οι απεσταλμένοι του άρχοντα βρήκαν δύο νέους, δύο παιδιά γνωστούς του Αγίου που ήξεραν που ήταν κρυμμένος ο Άγιος. Τους πίεσαν, τους ταλαιπώρησαν, τους απείλησαν και ο ένας δηλίασε και αποκάλυψε τον τόπο που ήταν κρυμμένος ο Άγιος. Μπορούσε, λέγει ο βιογράφος, να πηδήσει από εκεί που ήταν ο Άγιος να πάει κάπου αλλού. Ήταν έτσι τοποθετημένα τα πράγματα, φτιαγμένα, ώστε μπορείς να κρυφτεί ακόμα περισσότερο. Αλλά όμως πίστευε ότι ήταν η ώρα να θυσιαστεί. Και παραδόθηκε. Παρακαλεί τους δημίους να δεχθούν φιλοξενία και τραπέζι. Φιλοξενία και τραπέζι. Και αυτό να τον αφήσουν να προσευχηθεί ιδιαίτερα μόνος του. Να μιλήσει με τον Κύριο. Έγινε αυτό και στη συνέχεια τον παρέλαβαν και τον οδήγησαν στο τόπο της ανακρίσεως και του μαρτυρίου. Καθοδόν εκεί στο στάδιο της ανακρίσεως, στο χώρο που θα ανακρινότανε, άκουσε φωνή εκ του ουρανού και οι χριστιανοί την άκουσαν, να του λέει «Ανδρίζου Πολύκαρπε και μη φοβού, έχε λέει θάρρος, δείξε ανδρία μεγάλη και μη φοβάσαι, είμαι μαζί σου». Πάντα ο Κύριος στέκει δίπλα σε εκείνους που γνωρίζουν να αγωνίζονται. Στέκει δίπλα σε εκείνους που γνωρίζει, που γνωρίζουν να αγωνίζονται. Τον έφερε λοιπόν μπροστά στον άρχοντα με θοπίες, με τιμές στη μία, για να αρνηθεί το Χριστό, να ακούσουμε το διάλογο που έγινε ανάμεσα στον Άγιο και στον άρχοντα. Ας το διαβάσω καλύτερα από την εξήγηση. «Ορκίσου και θα σε απολύσω,
βλαστήμησε τον Χριστό. Τον καλεί να ορκιστεί στο όνομα του Άρχοντα, σαν να είναι Θεός, ο Άρχοντας, και συνέχεια του λέει, βλαστήμησε τον Χριστό. Και ο Πολύκαρπος είπε, 86 χρόνια τον υπηρετώ και δεν με αδίκησε καθόλου. Πώς μπορώ να αδικήσω το βασιλιά μου που με έσωσε? Άμα βλαστημούσε, θα αδικούσε, πίστευε, θα έκανα δίκαιμα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Επειδή όμως αυτός επέμενε, ο Άρχοντας, και έλεγε, ορκίσου στην τύχη του Κέσαρα, απάντησε, εφόσον ματαιοπονείς να ορκιστώ στην τύχη του Κέσαρα, όπως λες, και προσποιείσαι ότι αγνοείς ποιος είμαι, προσποιείσαι, του λέει το Άρχοντα, ότι αγνοείς ποιος είμαι, άκουσε με θάρρος. Είμαι χριστιανός. Και αν θέλεις να ακούσεις το χριστιανικό κήρυγμα, δώσ' μου καιρό και άκουσε. Αυτοί είναι οι Άγιοι, αυτοί είναι οι Απόστολοι. Μπροστά ο θάνατος και η Ανδρεία του Κυρίου μαζί. Και ο άνθρωπος είπε, ο Άρχοντας είπε, πείσε το πλήθος. Κήρυξε και πείσε το πλήθος να σε ακούσει. Και ο Πολύκαρπος είπε, εσένα σου έδωσα το λόγο επειδή έχουμε διδαχτεί στις αρχές και στις εξουσίες που έχουν οριστεί από το Θεό. Έτσι πιστεύουμε εμείς χριστιανοί, γι' αυτή και η Εκκλησία, αν προσέξετε, δεν κολακεύει η Εκκλησία που λέει αρχές και εξουσίες και τα λοιπά και τα αρέσει, δεν κολακεύει. Είναι εντολή από την εποχή του Χριστού να τιμάμε τους άρχοντες. Είναι από Θεού δοσμένοι οι άρχοντες. Τους τιμάμε, αλλά δεν υπακούμε τους άρχοντες μόνο στο κακό. Όπως εδώ που του έλεγε, βλαστήμησε τον Χριστό. Α, στοπ, δεν σε ακούω. Σε τιμάω σαν άρχοντα, αλλά δεν σε ακούω όταν μου λες να αρνηθώ τον Χριστό και να τον βλαστημίσω. Και τότε είπε ο Αμφίπατος, έχω θηρία να σε ρίξω σε αυτά, εάν δεν μετανοήσεις. Και εκείνος είπε, ο Άγιος, κάλεσέ τα, διότι σε μας είναι αμετακίνητη η μετάνοια από τα νότερα προς τα χειρότερα. Να θυσιάσω τον ουρανό του και τον παράδεισο και τον Κύριο σε τιμές ανθρώπινες. Τα χειρότερα είναι αυτά. Κάλεσε τα γρήγορα τα θηρία. Καλό είναι να μην μετακινούμεστε από τα φοβερά προς τα δίκαια. Και ο Άρχοντας του είπε, θα σε κάνω να σε φάει η φωτιά εφόσον περιφρονείς τα θηρία, αν δεν μετανοήσεις. Τον είδε ότι δεν φοβάται τα θηρία. Θα σε ρίξει τη φωτιά του. Και ο Πολύκραπος είπε, απειλείς με φωτιά αυτό που καίεται προσωρινά και ύστερα από λίγο σβήνει. Γιατί αγνοείς τη φωτιά της μέρουσας κρίσης και της αιώνιας κόλασης που επιφυλάσσεται δια τους ασεβείς. Αλλά γιατί έργο μπορείς, φέρε αυτό που θέλεις. Και ο Άρχοντας έδωσε την εντολή να οδηγηθεί στη φωτιά. Ο Άγιος. Θέλησαν όμως, θα διαβάσουμε και το διάλογο εκείνο πάλι, θέλησαν όταν το βάλουν στη φωτιά να το καρφώσουν επάνω σε ξύλα ή σε σίδερα καρφωμένο, για να μένει ακίνητο στην ώρα που θα καίγεται.
Και ο Άγιος λέγει, αφήστε με έτσι, διότι αυτός που μου έδωσε τη δύναμη να υπομείνω τη φωτιά, θα μου δώσει τη δύναμη να παραμείνω στη φωτιά και χωρίς τη δική σας ασφάλεια με τα καρφιά. Θα παραμείνω ακίνητος, θα με κρατήσει ο Κύριος. Και εκείνοι δεν το κάρφωσαν. Δεν το κάρφωσαν. Πριν εκπνεύσει, παραδώσει το πνεύμα του, είπε και την τελευταία προσευχή του. Την τελευταία προσευχή του. Κύριε Θεέ Παντοκράτορα, Πατέρα του αγαπητού και ευλογημένου παιδιού σου Ιησού Χριστού, μέσω του οποίου αποκτήσαμε τη γνώση μας για Σένα, Θεέ, Θεέ των Αγγέλων και των Δυνάμεων και όλης της στήσεως και κάθε γενιάς δικαίων που ζουν κοντά σου, σε δοξολογώ που με αξίωσες την ημέρα και την ώρα αυτή για να συναρμηθώ μεταξύ των μαρτύρων. Το προσέχουμε. Πολύ συγκινητικό. Τον ευχαριστεί που τον αξίωσε να καεί και να είναι ένας και εκείνος ανάμεσα στους υπόλοιπους μάρτυρες που είχαν θυσιαστεί. Με το ποτήρι του Χριστού σου, για να αναστηθώ στην αιώνια ζωή με την ψυχή και το σώμα στην Αθανασία του Αγίου Πνεύματος, μαζί με τους οποίους ήθε να γίνω δεκτός μπροστά σου σήμερα, θυσία λιπαρή και ευπρόσδεκτη, όπως την προετοίμασες και μου τη φανέρωσες και την εκπλήρωσες. Αληθινέ Θεέ που δεν διαψεύδεσαι. Γι' αυτό και σε δοξολογώ για όλα, σε ευλογώ, σε δοξάζω μέσω του αιωνίου και πουρανίου αρχιερέα Ιησού Χριστού, του αγαπητού σου παιδιού, δια του οποίου μαζί με αυτόν και το Άγιο Πνεύμα σου πρέπει δόξα και τώρα και στους μελλοντικούς αιώνες. Αμήν. Και στη συνέχεια κάηκε, τον κάψανε τον Άγιο Επίσκοπο Σμύρνης. Λίγα πάνω και τελειώνουμε από την όλη βιωτή του Αγίου από πλευρά σχολείων, σχολιασμό δηλαδή του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Οι Άγιοι μας αυτοί που μας παρέδωσαν με το αίμα τους αυτό που εμείς σήμερα πιστεύουμε, παρέδωσαν μία εκκλησία που θα στέκει στους αιώνας των αιώνων. Γιατί η Γραφή η Αγία μέσα λέγει, ξεκινάμε από το πρώτο αίμα που χύπηθηκε, του Άβελ. Εκεί μέσα ακούγεται η φωνή του αίματος που χύθηκε, του Άβελ, να μιλάει στο Θεό και ο Θεός να αποκρίνεται. Πώς το λέει? Το αίμα Άβελ βοά πρόσμε. Το αίμα, λέει, του Άβελ που χύθηκε άδικα και όλων των μαρτύρων και του Ιησού Χριστού άδικα χύθηκε πρώτο. Αυτό βοά, φωνάζει. Τι ζητάει? Εμή εκδίκηση εγώ ανταποδώσω. Μην ανησυχείτε. Έρχεται η ώρα και εγώ θα ανταποδώσω, ο μόνος κριτής ο αιώνιος, αυτή την, θα δώσω την απάντηση, τη δικαία σε εκείνους που κατεδίκασαν και έσφαξαν για να στηθεί αυτή η εκκλησία που εμείς σήμερα εισερχόμαστε και παίρνουμε τα ανάματα της πίστεώς μας. Και το τονίζω και τελειώνω, ότι για αυτή την εκκλησία, είπε ο Κύριος, που είναι στημένη πάνω στα αίματα των μαρτύρων, είναι χτισμένη πάνω στο λίθο των ακρογωνιαίων των Ιησού Χριστό, δεν πρόκειται ποτέ, όσες δυνάμεις και αν πέσουνε, όσες δυνάμεις, γιατί περνάμε τις ημέρες αυτές όλοι μας μια κρίση συνειδήσεως, χωρίς βέβαια να παραδίνουμε τίποτα από τα ιερά μας,
μεγάλη, θα έλεγα, κρίση περνάει η Εκκλησία μας και πρέπει να ξέρουμε ότι είναι στηριγμένη πάνω σε αυτά τα αίματα και η επίλε του Άδου δεν πρόκειται να την κουνήσουν καθόλου. Μα καθόλου. Αυτός ήταν ο Άγιος Πολύκαρπος και αυτή είναι η Εκκλησία μας στην οποία καλούμεθα εμείς να ζούμε για να έχουμε Χριστό. Ζει Κύριος και τώρα και πάντοτε. Αυτός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτός οδηγεί, οδήγησε τους Αποστόλους τους Αγίους, τους Μεταποστόλους, τους Διαδόχους και εμάς σήμερα στους αιώνας των αιών, μέχρι λέει καταντήσομε εις άνδρα τέλειον, μέχρι να φτάσουμε εκεί πάνω, τέλειοι πια άνδρες στα φρονήματα, κοντά στον Ιησού Χριστό. Αμήν. Θέλει κάποιος να πει πάνω σε αυτά κάτι, ευχαρίστως, το να πούμε για πολύ ελάχιστα. Σας περιμένω και την άλλη Δευτέρα ώρα 18:30. Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Για αυτά που είπες, στο τέλος έχουμε μία απόδειξη μαρτυρίας ότι η κρίση, όπως είπες, είναι του Κυρίου μέσα στην Εκκλησία που είναι δικιά του. Και βλέπουμε εδώ ότι έναν προφήτη, τον προφήτη Ηλία, που δεν έκανε τίποτα παραπάνω παρά την εντολή της κρίσεως του Κυρίου που του έδωσε τη δυνατότητα να κάνει αυτό στην κρίση και να σφάξει τους ιερείς τότε. Βάλλον. Μπράβο. Λοιπόν, άρα και η κρίση πάλι του Θεού ήταν, δεν ήταν του πρώτου και του προφήτη Ηλία. Λοιπόν, γιατί το είπα αυτό? Επειδή είπες ότι την Εκκλησία δεν μπορεί κανείς να την εσαλέψει και να την διαλύσει, θα είναι εις τους αιώνας των αιώνων, όπως είπε. Λοιπόν, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί με τα γεγονότα αυτά που υπάρχουν τώρα και να είμαστε προς τα πάνω, να κοιτάμε και ο Κύριος, επειδή είναι η Εκκλησία δικιά του, ξέρει πότε θα κάνει την κίνηση. Εμείς δεν γνωρίζουμε. Εγώ θέλω να πω πάνω σε αυτό το εξής. Η προβολή του Αγίου που γιορτάζει μεθαύριο, όχι αύριο, έχει πολύ καλό που γιορτάζει μεθαύριο. Την Τετάρτη. Έγινε για να ξέρουμε ποιοι είναι οι πατέρες μας. Ποιοι είναι οι γονείς μας, οι πνευματικοί. Και σύμφωνα με τα δεδομένα, όπως είναι ο πατέρας είναι και το παιδί, έτσι πρέπει να γίνουμε και εμείς. Παίρνουμε τα πρότυπα και ακολουθούμε και εμείς από πίσω. Αυτό είναι το νόημα της σημερινής συναντήσεως και ομιλίας πάνω στον Άγιο Επίσκοπο Πύρης Πολύκαρπο. Λίγο, γιατί είπες αυτό και πρέπει να πω και εγώ τώρα κάτι πάλι. Επειδή έχω κάτι τόμους που λέει φιλοκαλία. Ναι. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι οι πατέρες είναι οι καλοί μας φίλοι. Οι γονείς μας φίλοι. Οι γονείς μας είναι. Ποιοι? Γονείς. Ναι, λοιπόν. Άραγε γιατί είναι, γιατί χύσανε το αίμα τους προς δόξα Κυρίου για να βρούμε εμείς την πίστη ανώθευτη. Θα τη βρούμε και θα τα βρούμε. Και θα τα βρούμε και εκεί πάλι. Έτσι, λοιπόν. Άραγε πάλι ερχόμαστε σε αυτό, ότι ερχόμαστε ο Κύριος να δώσει την απάντηση στα γεγονότα αυτά. Θα τη δώσει. Τώρα για να τους κάτι, Μάγκελε. Δεν χρειάζεται. Η διοκμή πότε γίνεται, η διοκμή πότε αρχίσανε. Τώρα μιλάμε για εποχή 100, 10... 65 μέχρι 350, πολλά χρόνια. Όχι, μέχρι τέταρτο. Οι Ρωμαίοι τα κάνανε. Ναι, οι Ρωμαίοι αυτό τα κάνανε. Αυτή η βασίλευα. Αυτή η βασίλευα τώρα. Τι γινόταν η διοκμή. Μάλιστα. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών που εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήρεμεν στους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέργης ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το κομμουνίο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ευχαριστώ πολύ, γιατί μου δώσετε χαρά.
που μαζευτήκαμε εδώ πέρα σήμερα. Και την άλλη Δευτέρα πάλι εδώ είμαστε 6.30 ώρα. Πάει να πάρουν τη χαρά τη μεγάλη. Καλή καλό, Χρήστο, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Η Κυριακή μας είναι στο τέλος της εβδομάδας. Μα κάνε τα εφαρμόσουν όσα μας λες. Ωραία τα πες και την Κυριακή. Λίγα. Σε εισπάτους. Ναι, αμέ. Προσάζομαι.